Πριν από 4 μήνες περίπου, μάλλον τον Απρίλιο του, τα μέσα του Απριλίου του 2013, ψηφίστηκε ο νόμος 41-44, όπου στο άρθρο 66 προέβλεπε την καταβολή των συντάξεων κανονικά όσων οι υποθέσεις εκκρεμούν για επανεξέταση στα ΚΕΠΑ. Το ΕΙΚΑ προσαρμόστηκε αμέσως, πληρώνει κανονικά, από ό,τι ξέρω και ο ΟΓΑ και τα υπόλοιπα ταμεία. Ο ΑΕ. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο ΑΕ. Μέχρι σήμερα δεν έχει πληρωθεί κανένας. Πέρα από το ότι ζητάνε, έχουν αναπτύξει μια απίστευτη γραφειοκρατία ζητώντας αιτήσεις κτλ. Ο κόσμος που επικοινωνεί μαζί τους και ζητάει τα χρήματα, την καταβολή των συντάξεων, μέχρι τώρα τους απαντούν ότι ξέρετε δεν έχουμε ακόμα, δεν μπορούμε να πληρώσουμε ακόμα και θα τα πάρετε και θα τα πάρετε αναδρομικά, μην ανησυχείτε και τέτοια πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος πεινάει, χρειάζεται τα χρήματα τώρα. Έπρεπε ήδη να είχαν πληρωθεί, έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος. Τι περιμένει ο ΑΕ? Η γραφειοκρατία που έχει αναπτυχθεί είναι απίστευτη, γιατί ακριβώς θα μπορούσε μέσω βάσης δεδομένων να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πόσοι είναι αυτοί που δικαιούνται και εκκρεμούν οι υποθέσεις και πάει και να χορηγήσει τις συντάξεις τους. Κανένα άλλο πρόβλημα. Για ποιο λόγο να καθυστερούν τόσους μήνες και να τους κοροϊδεύουν και από πάνω και να τους λένε θα πληρωθείτε, θα τα πάρετε αναδρομικά? Μα έτσι ή άλλως έτσι λειτουργήσε το σύστημα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Να εφαρμοστεί ο νόμος, αυτό θέλουμε. Ναι, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα είναι μάθηκε προχθές από κάποιους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα με την αναπηρία ότι περνάνε τώρα που περνάνε από εξετάσεις. Αντί για 60% τώρα έχει φτάσει 40-50%. Αυτό γιατί πρόβλημα? Δηλαδή ένας που είναι ανάπηρος και κομμένο χέρι περιμένει να φυτρώσει, δηλαδή τι γίνεται? Αφορά περιπτώσεις οι οποίες θεωρητικά μπορούν μετά από κάποια εγχείρηση ή αποκατάσταση να βελτιώσουν την κατάσταση του ασθενή. Παραδείγματος χάρη μια χειρουργική εγχείρηση, επέμβαση αποκατάσταση κάποιας βλάβης έχει σαν στόχο ακριβώς να βελτιώσει τη δεξιότητα και την ικανότητα αυτού του ανθρώπου και, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση. Ένα κομμάτι, δεν μιλάμε για ακροτηριασμένους, οι ακροτηριασμένοι δεν παίρνουν τέτοια ποσοστά. Ή αυτοί οι οποίοι έχουν κάποιες σοβαρές και χρόνιες παθήσεις δεν παίρνουν τέτοια ποσοστά. Αναφερόμαστε κυρίως, αυτό αναφέρεται κυρίως σε καρδιολογικά νοσήματα και σε νοσήματα καρκίνου. Όπου μετά από μια επιτυχή αποκατάσταση και αποδεδειγμένα βελτίωση της υγείας, τα ποσοστά αυτοδικαίως μειώνονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κόβονται ή υπάρχει ιστεροβουλία ή ότι υπάρχει τέτοιου είδους τάση να κόβουν ανθρώπους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένους μεθόδους δικαιολογούνται οι μειώσεις των ποσοστών. Δεν είναι λίγο περίεργο που κάθε 2 χρόνια περνάνε από επιτροπές ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και καιρό και έχει καθυστερήσει ήδη. Από το Υπουργείο μας έχουν πει ότι θα αναπτυχθεί μια επιτροπή η οποία θα αποφανθεί ποιες παθήσεις θα περνάνε φάπαξ και ποιες θεωρούνται ανίατες και μη άσημες. Αυτό το πόρισμα το περιμένουμε ακόμα. Όπως γνωστό στην Ελλάδα τα πάντα καθυστερούν και αυτό έχει καθυστερήσει ακόμα. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούνται χιλιάδες άνθρωποι με επανεξετάσεις χωρίς λόγο. Όλο αυτό συνεπάγεται και τα προβλήματα, είναι ένα μέρος του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε από τα ΚΕΠΑ, γιατί ακριβώς το σύστημα με τις συνεχείς επανεξετάσεις μπλοκάρει. Δεν αποσυμφορίζεται με το να βγουν κάποιες παθήσεις έξω και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία θα αποφανθεί ποιες και κάτω από ποιες συνθήκες οι αναπηρίες θεωρούνται μη αναστρέψιμες και ανίατες.